τον οποίο η αστυνομία συνέλαβε το πρωί του Σαββάτου, δόθηκαν στη δημοσιότητα και με εισαγγελική εντολή να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του, οι ταυτότητες που χρησιμοποιούσε και βεβαίως η φωτογραφία του. Θα τις δείτε, θα τα δείτε όλα τώρα. Η αστυνομία το κάνει αυτό με στόχο να συγκεντρώσει πληροφορίες για πιθανά άλλα κρυσφύγετα ή χώρους που εκινείται ο κατηγορούμενος. Ο αποκαλούμενος αρχιμάγειρας της νεοτρομοκρατίας ήταν έτοιμος για όλα. Η δυσκολία στο περπάτημά του είναι από τον τραυματισμό του στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Ο Κωνσταντίνος Γιακτζόγλου βρέθηκε στην κατοχή του με έτοιμη συνδεσμολογία για 4 μίνι βόμβες. Το μόνο που δεν είχε προσθέσει ήταν η ποσότητα της ζελατοδυναμίτιδας. Εκείνο που δεν γνωρίζουν οι αρχές είναι αν την ανάληψη θα αναλάμβανε η συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς ή ο επαναστατικός αγώνας των Μαζιώτη Ρούπα. Και το πιο βασικό, οι 4 άγνωστοι παραλήπτες, τα υποψήφια θύματα, οι ανθρώπινοι στόχοι. Ποιοι θα ήταν? Αυτά είναι ορισμένα από τα 8 πρόσωπα μεταμφιέσεις που χρησιμοποιούσε για να μην εντοπίζεται από τους διώκτες του. Είναι ο αντιεξουσιαστής που διέμενε στο Ελληνικό, αλλά στην οδό Αλκαμένου στην πλατεία Αττικής διατηρούσε τη γιάφκα του. Συνήθως εμφανιζόταν πότε ως Κυρίτσης και πότε ως Παναγούλιας. Η δοκιμή που τον αναβάθμισε, θεωρούν οι αρχές, ήταν η βόμβα κατά της εισαγγελέας Γεωργίας Τσατάνη, κάτω από το σπίτι της, στην οδό Ιπποκράτους. Ενώ το τρομοδέμα που έσκασε στα χέρια του Λουκά Παπαδήμου άνοιξε στον 29χρονο νέους ορίζοντες μετά την αποψήλωση του επαναστατικού δυναμικού, κυρίως μετά τις συλλήψεις Ρούπα και Μαζιώτη. Ο αντιεξουσιαστής που απασχολούταν περιστασιακά ως καφετζής αποτύπωνε στην πράξη τον Τσελεμεντέ και οι εκπληκτικές του γεύσεις ταξίδευαν μέσω ΕΛΤΑ στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως στα γραφεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Παρίσι, όπου είχε τραυματιστεί μια υπάλληλος σοβαρά. Η ύπαρξη του αθέατου αναρχικού προδόθηκε όμως στον άσκαστο φάκελο που παραλήπτη είχε τον Σόιμπλε στη Γερμανία. Εκεί ο 29χρονος, εκτός από την άγνωστη σφραγίδα του ως βομβιστής, άφησε και το αποτύπωμά του, που αντιστοιχούσε ωστόσο στο πραγματικό του όνομα. Κωνσταντίνος Γιακτζόγλου, κάτοικος ελληνικού, γνωστής διαμονής, αλλά όχι και τέτοιας τρομοκρατικής δράσης. Ο Βασίλης Κίτος είναι εδώ και καλησπέρα, Βασίλη, για να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μένει να δούμε, βέβαια. Η αστυνομία λέει πολλά για αυτόν τον άνθρωπο. Από την άλλη πλευρά και τα ευρήματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, εδώ στην ουσία έχουμε μία γιάφκα κανονικότατη, έτσι. Και το μεγάλο ένιγμα, Νίκο, είναι ποιοι θα ήταν οι στόχοι του. Mm-hmm. Και όχι μόνο του ιδίου, γιατί αυτός έπαιρνε, Νίκο, εντολές ως κατασκευαστής βομβών. Ποιοι του έδιναν αυτές τις εντολές? Κατηγορηματικά πάντως, πριν από λίγο, ανώτατη πηγή μας διαβεβαίωσε πως από τα ευρήματα, με εξαίρεση τους υπολογιστές που είναι στα εργαστήρια, κατηγορηματικά μας είπαν δεν γίνεται λόγος για κάποια ιδιόχειρη σημείωση σε χαρτί που να προσδιορίζει ανθρώπινους στόχους συγκεκριμένους ή κάποιες άλλες γιάφκες. Θεωρούν σίγουρο όμως, Νίκο, ότι έφυγε από τη γιάφκα της οδού Αλκαμένους για να πάει σε μια άλλη γιάφκα, άγνωστη γιάφκα, να προσθέσει την εκρηκτική ύλη που κουβαλούσε ήδη μαζί του και να μπει στη διαδικασία να ταχυδρομήσει 4 νέους φάκελους. Τώρα η κασία είναι όλο αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι συλλαμβάνεται έξω από, μάλλον εδώ που βλέπουμε, σε αυτή την πολυκατοικία στην Αλκαμένους, με τις βαλίτσες τις οποίες μετέφερε. Άρα κάπου τα πήγαινε όλα αυτά. Προφανώς κάποια μετακόμιση έκανε, κάτι ετοίμαζε. Άλλους ανθρώπους στο περιβάλλον του έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί, γιατί με τα κινητά τους, υπολογιστές και όλα αυτά που βρήκαν, γιατί κακά τα ψέματα, εδώ φαίνεται ότι δεν υπήρχαν και φοβερές προφυλάξεις. Δηλαδή φύλαγε πάρα πολλά πράγματα και είχε και από παλιά τις διευθύνσεις από τις προηγούμενες επιθέσεις λίγο πιο ερασιτεχνικά τα πράγματα από ό,τι παλαιότερα. Εκμεταλλευόταν το γεγονός ότι ήταν αθέατος. Ένας απλός δηλαδή αντιεξουσιαστής, τουλάχιστον μέχρι το 2015. Όμως στο μικροσκόπιο έχει μπει
στέλεχος της συνωμοσίας των πυρήνων φυλακισμένο στην πυραμίδα πολύ υψηλά, καθώς και ένα άλλο μέλος των πυρήνων της φωτιάς που κατάγεται από την Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, θεωρούν βέβαιο, Νίκο, ότι ήταν σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή με την, όχι τόσο με τον Νίκο Μαζιώτη, όσο με τη σύντροφό του Πόλα Ρούπα. Άραστε. Και έχουν αποκλείσει, ναι, έχουν αποκλείσει ότι ήταν ο συνεργός της Ρούπα που την παρέλαβε μετά την αποτυχημένη απόδραση του Μαζιώτη με το ελικόπτερο, την φυγάδευση. Στην Πάρινθα. Δεν είναι αυτός ο συνεργός, Νίκο. Αυτός είναι άλλος και εκεί στην περίπτωση αυτή αθέατος πλην όμως. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε τώρα και πάμε στη Δράμα.